Πώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. 10 ημέρες πριν την κάλπη, έχει χειρίσει η κλεψίδρα αντίθετα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Είχατε δηλώσει, κύριε Χρήστου, πως το διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών είναι να καταστεί το κόμμα σας ως ρυθμιστής, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά το έχετε αναφέρει. Για μας το διακύβευμα στις 30 Μαΐου είναι να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας, που όπως το 2016 είχαμε θέσει ως στόχο να αποκτήσουμε θεσμικό ρόλο, πράγμα το οποίο έγινε. Σήμερα να αποκτήσουμε ρυθμιστικό ρόλο. Ο ρυθμιστικός ρόλος μπορεί να σημαίνει αυτόματα και δεύτερη θέση. Επομένως, έχουμε μπροστά μας 10 μέρες για να δουλέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε και για να στείλουμε στην κοινωνία τα δικά μας μηνύματα, τις δικές μας πολιτικές θέσεις και ζητούμε από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα από τη σημερινή να εργαστεί στη Νέα Βουλή. Ναι, με ποιο όμως κόμμα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε έτσι για την Προεδρία της Βουλής? Αυτό νομίζω είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το κρίνουμε. Θα σας πω κάτι άλλο όμως, το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 5 χρόνια. Το ΕΛΑΜ έχει στηρίξει νομοσχέδια από την πλευρά της κυβέρνησης και προτάσεις νόμου από όλα τα κόμματα, τις οποίες θεωρήσαμε απόλυτα σωστές προς εξυπηρέτηση των πολιτών και το συμφέρον της κοινωνίας. Δεν είμαστε εμείς που εγκλωβιστήκαμε σε κομματικά χαρακόμματα. Επομένως, η ερώτηση θα ήταν καλό να γίνει και προς τους υπόλοιπους και όχι μόνο προς εμάς. Εντάξει, η ερώτηση δεν ήταν τυχαία, διότι ψηφίσατε τον προϋπολογισμό και ήσασταν ενδεχομένως και μία από τις εκπλήξεις που ψήφισαν τον προϋπολογισμό στη συγκεκριμένη περίοδο. Βάλατε πλάτη δηλαδή στο κυβερνών κόμμα από εκεί που ενδεχομένως να μην το περίμενε και κανείς. Το φιλί της ζωής δώσατε. Και δεχτήκατε και πειρά και από την αντιπολίτευση. Δεχτήκαμε πειρά. Είναι ευκαιρία να το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο, αν θέλετε. Πάμε. Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ο λόγος που το ΕΛΑΜ στήριξε τον κρατικό προϋπολογισμό ήταν γιατί βλέπαμε πως υπήρχε μια κοινωνία και ένα σοβαρότατο ενδεχόμενο. Αρκετοί άνθρωποι που περιμένουν να ζήσουν από την κρατική μέρημνα και την κρατική πρόνοια να μείνουν εντελώς εκτεθειμένοι και αυτοί και οι οικογένειές τους. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε όλα τα ζητήματα. Δεν είναι λευκή επιταγή σε κανένα. Δεχτήκαμε πειρά από τα κόμματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια είχαν στηρίξει την κυβέρνηση Αναστασιάδη όχι μόνο στον προϋπολογισμό, αλλά και σε πάρα πολλά νομοσχέδια. Και αναφέρω τη στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος το 2018 στα νομοσχέδια, γιατί ήταν 4 της κυβέρνησης που αφορούσαν τις τράπεζες όσον αφορά το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και γενικά της διαχείρισης του τραπεζικού προβλήματος. Ναι. Εκεί συμμάχησαν τα δύο κόμματα, Δύση και Δίκο, και με τις δικές τους νομοθεσίες, μέχρι σήμερα, 3 χρόνια μετά, οι περισσότεροι δανειολήπτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν κικαιώνα και στις παράλογες απαιτήσεις που αξιώνουν τα τραπεζικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης δανείων. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα για μας. Γιατί φαίνεται απόλυτα πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Εκεί δεν ήταν δεκαετία της κυβέρνησης όσοι τους στήριξαν. Ναι. Και θα περιμένουν μάλλον από οποιαδήποτε πολιτική δύναμη να συνεχίσει να πολιτεύεται με γνώμονα πότε τσακώνεται και πότε τα βρίσκουν οι αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις. Δεν είναι πάντως μόνο θέμα διαμάχης. Η ΕΔΕΚ, για παράδειγμα, ζήτησε και πήρε κάποιες υποσχέσεις, άσχετο αν στη συνέχεια δεν ικανοποιήθηκαν οι κρίσιμες αυτές. Εσείς ζητήσατε κάτι και πήρατε κάτι για να βελτιώσετε τον προϋπολογισμό, τον οποίο στέρξατε στο τέλος της ημέρας? Εμείς ζητήσαμε, είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε. Και είχαμε συναντήσεις και με την Υπουργό Εργασίας και με τον Υπουργό Οικονομικών, εκείνη την περίοδο, αναφέρομαι τώρα το Δεκέμβριο, στις οποίες θέσαμε τα ζητήματα που μας απασχολούν, όπως η κατώτατη σύνταξη. Και πήραμε κάποιες υποσχέσεις για εφαρμογή από τον Μάιο. Στη συνέχεια, νομίζω και η ίδια κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτό το σχέδιο. Είχαμε ζητήσει την αύξηση στις δαπάνες που αφορούν τον τομέα της άμυνας. Και εκεί προσθέθηκαν αρκετές δεκάδες εκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα, ζητήσαμε κάποια άλλα πράγματα στα οποία γίνεται αναλογιστική μελέτη, όπως η εφαρμογή κατώτατου μισθού. Πράγμα για το οποίο έχουμε και πρόταση νόμου από το 2016. Ζητήσαμε μείωση των τελών κυκλοφορίας στο 50%, ειδικά για το 2021, λόγω και της επιδημίας στην οποία περνούμε και λόγω του ότι με αποφάσεις της κυβέρνησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα η κυκλοφορία απαγορεύτηκε σε όλους τους πολίτες. Επομένως, θεωρούσαμε ότι είναι κάτι λογικό εάν θέλουμε να βοηθήσουμε
όλων των κόσμων να αντεπεξέλθει σε αυτήν την κατάσταση. Πέραν όμως τούτου, κάποιοι βρήκαν πεδίο αντιπαράθεση στον κρατικό προϋπολογισμό δίθεν για τα θέματα της διαφθοράς. Η διαφθορά δεν γεννήθηκε τον τελευταίο χρόνο. Η διαφθορά στην Κύπρο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και αγγίζει όλα τα κόμματα. Και σας παραπέμπω στο πόρισμα του συνεργατισμού, που αναφέρεται σε 4 κόμματα. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό, στο ΑΚΕΛ, στο ΔΥΚΟ και στην ΕΔΕΚ. Δεν αναφέρεται στο ΕΛΑΜ. Όπως και το πόρισμα, το ενδιάμεσο πόρισμα του κ. Αρέστη. Υπάρχουν πιθανότατα, όπως αναφέρεται, εμπλοκή βουλευτών. Δεν αναφέρεται σε βουλευτές του ΕΛΑΜ. Και θα σας πω ακόμα κάτι για όσους δήθεν πολεμούν τη διαφθορά. Εσείς πάντως είστε σίγουροι ότι δεν έχετε διεφθαρμένα στελέχη μες στο ΕΛΑΜ? Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν έχουμε διεφθαρμένα στελέχη, αλλά έχουμε ξεκαθαρίσει πως σε οποιαδήποτε περίπτωση στο μέλλον, εάν υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο, θα είμαστε εγκάθετοι στην αντιμετώπιση του. Δεν δεχόμαστε όμως από κόμματα τα οποία στις δύο περιπτώσεις που η Βουλή πήρε πρωτοβουλία για θέματα διαφθοράς, και αναφέρομαι στη λίστα Γιουρκάτζη, στη λίστα διαγραφέντων δανείων για πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, δεν στήριξαν τη διαφάνεια, δεν στήριξαν τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων ληστών, και είναι το ΑΚΕΛ που το έπραξε και η ΕΔΕΚ που το έπραξε. Και σήμερα εμφανίζονται σε όλα τα πάνελ ως πολέμοι της διαφθοράς. Ναι. Άρα με αυτά τα κόμματα να μην δούμε συνεργασία του ΕΛΑΜ μαζί του στο μέλλον? Κοιτάξτε, η πολιτική δεν είναι μια σταθερή κατάσταση. Η πολιτική είναι μια μεταβαλλόμενη κατάσταση. Το ΕΛΑΜ, σας λέω ποιος είναι ο βασικός μας γνώμονας καθορισμού πολιτικής. Και αυτό είναι το συμφέρον της κοινωνίας, όχι το κομματικό συμφέρον. Επομένως, χωρίς να αποκλείω οτιδήποτε, σας λέω ότι εμείς θα λειτουργήσουμε πάντα έχοντας στο μυαλό μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τους πολίτες και τον τόπο μας. Ναι. Αυτό έχουμε πράξει μέχρι σήμερα. Και έχουμε λάβει πολλές φορές στη Βουλή ευθύνες που δεν μας αναλογούσαν. Όπως? Όπως ο κρατικός προϋπολογισμός. Να κάνω, γιατί όμως κάνετε αυτή την προσέγγιση ότι είναι ευθύνη που δεν σας αναλογούσε? Επιλέξατε και τον ψηφίσατε. Άρα λογικά και η ευθύνη και το μπράβο πάνω σας θα πάει. Λέω το εξής, ότι οι πολιτικές δυνάμεις συμπεριφέρονται πολλές φορές κατά τρόπο που εξυπηρετεί μόνο το κομματικό συμφέρον. Για να μην πω το προσωπικό συμφέρον. Χωρίς να ενδιαφέρονται αν οι σοβαρές επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις αποφάσεις τους θα επηρεάσουν τους πολίτες, την κοινή γνώμη. Ναι. Δηλαδή, για να γίνω πιο σύγκρινος, εάν δεν υπήρχε το προηγούμενο της αποχώρησης βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος και δημιουργίας άλλου κομματικού σχηματισμού, θα είχαν την ίδια στάση από το ΔΥΚΟ. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Εμείς όμως, και νομίζω τα τελευταία 5 χρόνια το έχουμε αποδείξει, ότι πολιτευόμαστε με πάσα σοβαρότητα. Γιατί πιστεύουμε ότι το να είσαι στο κοινοβούλιο σημαίνει μεγάλη ευθύνη. Και ναι, πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι. Με γνώμονα το καλό συμφέρον των πολιτών, θα δει και το σχέδιο ανάκαμψης στο ΕΛΑΜ? Ακριβώς όπως έχω εξηγήσει προηγουμένως, το κάθε θέμα, όπως και το σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο στην ουσία στοχεύει στο να μπορέσουμε να αντλήσουμε ευρωπαϊκά κεφάλαια, είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε και θα αποφασίσουμε. Μας ανησυχεί όμως ιδιαίτερα ένα άλλο θέμα. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί στην Κύπρο πως τα ευρωπαϊκά κεφάλαια δεν καταφέραμε να τα κρατήσουμε όλα. Δεν καταφέραμε, η αναλογία είναι περίπου 50% σε αυτά τα οποία δηλαδή έχουμε καταφέρει τελικά να αντλήσουμε τα λεφτά και να γίνει εφαρμογή των προγραμμάτων. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το πώς θα είναι και η επόμενη μέρα στην οικονομία. Ενώ μετά από την κρίση την οποία διανύουμε, ναι, με τις επιχειρήσεις κλειστές λόγω της επιδημίας, με αρκετούς εργαζόμενους να βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της ανεργίας και περιμένουμε πολύ πιο σοβαρές ενέργειες, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και από όλα τα κόμματα στη Νέα Βουλή. Ναι. Πάντως, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα σας και διαβάσει τις προτάσεις που έχετε κάνει, θα δει μια σειρά από να κοπούν επιβαρύνσεις, να δοθούν επιδόματα και κίνητρα, να κοπούν φόροι, για παράδειγμα, να δοθούν λεφτά. Τα έχετε κοστολογήσει όλα αυτά? Είναι εφικτά αυτά που προτείνετε? Ναι, σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα, το έχουμε αποστείλει και στα αρμόδια υπουργεία. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, εμείς διαφωνούμε με τον τρόπο
των οποίων κατανέμονται οι δαπάνες. Λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να παρέχουμε αυτές όλες τις πρόνοιες τις οποίες θέλετε. Μόλις σήμερα η Βουλή, πριν λίγο, στην σημερινή συνεδρία, ανέπεψε το θέμα με το 3Ε όσον αφορά τους ανάπηρους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν μόνιμη αναπηρία ή έχουν αποκτήσει στη διάρκεια της ζωής τους μια αναπηρία, η κυβέρνηση αρνείται να τους παρέχει αποζημίωση, να τους παρέχει χρήματα, να τους παρέχει αυτό το οποίο χρειάζονται για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Επομένως, από πού μπορούμε να αντλήσουμε λεφτά, από πού μπορούμε να κόψουμε. Εμείς λέμε ότι τα δεκάδες εκατομμύρια που σπαταλούνται κάθε χρόνο και αφορούν τους αιτητές ασύλου, θα πρέπει να κοπούν και θα πρέπει να πάνε σε άλλες ανάγκες. Και είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό που δαπανούνται αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο από ευρωπαϊκά ταμεία. Όπως συχνά αναφέρουν και βουλευτές αλλά και αρχηγοί κομμάτων στις τηλεοράσεις. Ένα άλλο πράγμα. Κάθε χρόνο δαπανούνται 6 εκατομμύρια για να διδάσκονται ελληνικά οι αιτητές ασύλου. Ναι. 500.000 από αυτά τα χρήματα καταλήγουν στη συντεχνία της ΠΕΟ. Υπάρχουν δηλαδή λεφτά τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να παρέχουμε πραγματικές κοινωνικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Υπάρχουν τα λεφτά τα οποία δαπανούνται κάθε χρόνο για διάνοιξη νέων διαφραγμάτων. Το ψηφίζουμε κάθε χρόνο. Προφανώς κάθε χρόνο δεν διανοίγουμε νέα διαφράγματα. Αλλά τα κονδύλια είναι εκεί. Και φαντάζομαι μπορούμε να αντλήσουμε και πολλά λεφτά εάν βελτιώσουμε τη δημόσια υπηρεσία με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί, με τις δαπάνες τις οποίες υπάρχουν ή τις πολλαπλές συντάξεις, για παράδειγμα τους χάρη. Ναι. Αν θέλουμε να χτίσουμε κράτος πρόνοιας, όλα αυτά τα οποία λέει λοιπόν και ισχυρίζεται το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ναι, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Φτάνει να υπάρχει όμως πολιτική βούληση να υλοποιήσουμε ένα νέο όραμα για την πατρίδα μας. Ναι. Πάμε τώρα και στα του Κυπριακού, κύριε Χρήστου. Το ΕΛΑΜ ήταν το μοναδικό κόμμα που δεν συνόδευσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην άτυπη πενταμέρη διάσκεψη, η οποία είχε την κατάληξη που είχε. Αν ακολουθήσει καινούργια άτυπη πενταμέρη, τι θα επιλέξετε? Δεν ακολουθήσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί ακριβώς γνωρίζαμε ποια θα είναι η κατάληξη. Όχι επειδή έχουμε μαντικές ικανότητες, αλλά επειδή διαβάζουμε πολύ απλά το πώς λειτουργεί η τουρκική εξωτερική πολιτική και ποιοι είναι οι στόχοι της Τουρκίας. Όλα τα κόμματα έχουν συνοδεύσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια διαδικασία η οποία τελικά τι απέδωσε. Δεν απέδωσε τίποτε ουσιαστικό για το Κυπριακό και αντίθετα έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να θέσει το ζήτημα των δύο κρατών και στην ουσία της αναγνώρισης του κατεχόμενου μέρους της πατρίδας μας. Εάν θα υπάρξει νέα πενταμερής διάσκεψη ή αν θα υπάρξει γενικά μια νέα διάσκεψη για το Κυπριακό, ποιος είναι ο στόχος της δικής μας πλευράς? Ποιο θα είναι το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσουμε? Είναι αυτό το οποίο εμείς ζητούμε από το Εθνικό Συμβούλιο να καταρτιστεί ένα νέο σχέδιο. Η δική μας πρόταση βασίζεται στη λύση του ενιαίου κράτους. Έχουμε καταθέσει από το 2016 την δική μας πρόταση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί θεωρούμε πως είναι η μοναδική λύση η οποία μπορεί να αντέξει στον χρόνο και να δικαιώνει τον Κυπριακό ελληνισμό. Το Εθνικό Συμβούλιο λειτουργεί? Το Εθνικό Συμβούλιο λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο για τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παραμένει η ουσία της ερώτησης, λειτουργεί? Κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν λειτουργεί σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να εξετάζει. Δηλαδή, η συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο δεν είναι απλά να διαφωνήσεις ή να συμφωνήσεις με τον εκάστοτε πρόεδρο. Εάν θέλεις να χτίσεις πραγματικά για την επόμενη μέρα, θα πρέπει το Εθνικό Συμβούλιο να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα που έχουμε μπροστά μας. Περιμένουμε μετά από 47 χρόνια να εφαρμοστεί η λύση της Ζωνικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας? Εάν ήταν εφικτό, νομίζω όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι θα το είχαν επιτύχει. Κάθε φορά που πλησιάζουμε κοντά στη λύση του Κυπριακού, η τουρκική ιδεολεξία και οι νέες θέσεις, τις οποίες φαίνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η κατοχική πλευρά, διαλύουν τις οποιασδήποτε προσδοκίες. Πρέπει να λειτουργήσουμε πάνω σε άλλη βάση. Περιμένουμε από την Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή ασκεί επιθετική πολιτική σε όλες τις χώρες οι οποίες βρίσκονται κοντά της ή και μακριά της. Παραδείγματα πολλά, Λιβύη, πολύ πρόσφατα
η Αρμενία και η περιοχή του Αρτσάχ να αλλάξει πρόσωπο αύριο το πρωί. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα διπλωματικά όπλα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Όπως είναι το χαρτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή εμπάρκου όπλων προς την Τουρκία, για να σταματήσει να χρηματοδοτεί επιτέλους το καθεστώς Ερντογάν, και από την άλλη, σε επίπεδο Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να αποφασίσουμε το οριστικό κλείσιμο των οδοφραγμάτων μέχρι την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Πώς σχολιάζετε το χθεσινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θεωρώ πως είναι προς την κατεύθυνση την οποία θέλουμε να είναι και είναι καιρός να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, σαν Κυπριακή Δημοκρατία εννοώ, και να παραθέσουμε στους Ευρωπαίους την πραγματική κατάσταση η οποία υπάρχει στην πατρίδα μας. Διότι, αν ρωτήσετε οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό από τον πρώτο Δημοκρατίας μέχρι οποιοδήποτε άλλο, θα σας πει ότι είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό όμως το παρουσιάζουμε σαν να είναι μια εσωτερική διαφορά, σαν να είναι μια δικοινοτική διαφορά. Και μετά να ζητούμε ευθύνες σε τρίτες χώρες. Δεν μας βοηθάει η Αμερική, δεν μας βοηθάει η Ευρώπη, δεν μας βοηθάει η Ρωσία. Μα για να μας βοηθήσουν, θεωρώ, οποιαδήποτε εξωτερική δύναμη, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ξεκαθαρίσει τι ζητούμε και τι θέλουμε. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως αυτό, κύριε Χρήστου, πλέον. Μετά από τόσα χρόνια Κυπριακό, τόσες προσπάθειες, ένα δημοψήφισμα στο σχέδιο Ανάν, στο οποίο μίλησε ο λαός. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θέλει η ελληνοκυπριακή πλευρά και τι απαιτούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Μήπως είναι θέμα συμμαχιών, μήπως πρέπει να ψάξουμε τους συμμάχους μας? Να ξεκινήσω από την αρχή της ερώτησής σας, ναι, για να πω ότι όντως ο λαός αποφάσισε το 2004 τι θέλει. Και έπρεπε να γίνει η σωστή διαχείριση του αποτελέσματος για το σχέδιο Ανάν. Τα ψηφίσματα των ΗΕ υπάρχουν και μιλούν για κατοχή της πατρίδας μας. Είναι η δική μας όμως πολιτική ηγεσία που μέσα από τους χειρισμούς της υποβαθμίζει το πρόβλημα. Οι συμμαχίες γενικά στο διεθνή χώρο χτίζονται πάνω σε κοινά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή μας δόθηκε η ευκαιρία να ταυτίσουμε τα συμφέροντα μας με μια σειρά χωρών, είτε εντός Ευρώπης είτε εκτός Ευρώπης, με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε αυτές τις συμμαχίες. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό η Τουρκία να έχει απέναντι της μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία και πολύ διαφορετικό να έχει την Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ναι. Τώρα, το όραμα του ΕΛΑΜ για το μέλλον ποιο είναι? Έρχονται και οι προεδρικές εκλογές, κύριε Χρήστου. Έχουν αρχίσει όλοι να συζητούν για τις προεδρικές εκλογές. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ νωρίς. Μοιραίο είναι όμως. Το αντιλαμβάνομαι μέσα από την εκλογική διαδικασία στις 30 Μαΐου. Θα φανούν, νομίζω, ποιες είναι οι προθέσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων. Όμως ξεκαθαρίζω πως για το ΕΛΑΜ προέχει αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων. Και σας ανέφερα προηγουμένως ένα θέμα το οποίο εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Και είναι το θέμα των δανείων και της διαχείρισης όλου του ζητήματος με τους δανειολήπτες και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε οι τράπεζες. Υπάρχουν και άλλα κοινωνικά ζητήματα. Ο κόσμος, μια τεράστια μερίδα του κόσμου, βρίσκεται στα όρια της εξαθλίωσης. Και δεν είναι λαϊκισμός. Το καταγράφουμε καθημερινά. Το ακούμε καθημερινά. Επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια τους. Ετοιμάζονται να κλείσουν. Εργαζόμενοι θα βρεθούν εκτεθειμένοι. Πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά και μετά να φτάσουμε στις προεδρικές εκλογές. Νομίζω είναι πολύ νωρίς. Παράλληλα θα πάνε πάντως. Ξέρετε ότι τα προβλήματα δεν τελειώνουν και ίσα-ίσα επιδεινώνονται. Ακριβώς αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα πρέπει να περιμένουμε να επιδεινωθούν για να πάρουμε μέτρα. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Να συζητάμε και για τις προεδρικές εκλογές και για τα σοβαρά ζητήματα του τόπου. Έτσι. Συμφωνούμε. Ναι. Θεωρώ όμως ότι οι προεδρικές εκλογές θα κρυθούν στο ποια πολιτική δύναμη θα έχει αποδείξει μέχρι τότε, εάν μπορεί να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα του κόσμου ή όχι. Υπάρχει φυσικά για μας πάντοτε το ζήτημα του Κυπριακού, που είναι προτεραιότητα, και υπάρχει και το μεγάλο θέμα της παράνομης μετανάστευσης, με το οποίο όσες προσπάθειες έχουμε καταβάλει μέχρι σήμερα εντός κοινοβουλίου, έπεσαν στο κενό. Γίνονται κάποιες ενέργειες το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά γίνονται πολύ λίγα πράγματα, πολύ αργά. Ζητούμε από την κυβέρνηση την εφαρμογή μιας πολύ πιο αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Και πλέον υπάρχουν ευρωπαϊκά παραδείγματα από τα οποία μπορούμε να παραδειγματιστούμε, όπως η Ισπανία, παραδείγματος χάρη, η οποία προχώρησε σε μαζικές απελάσεις μεταναστών και η οποία δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως η Ουγγαρία, παραδείγματος χάρη, η οποία είναι το κορυφαίο παράδειγμα
και δεν επιτρέπει την είσοδο ούτε σε ένα αιτητή πολιτικού ασύλου. Θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία, που αυτή τη στιγμή από τη Χλώρακα της Πάφου μέχρι τις γειτονιές της παλιάς Λευκωσίας αντιμετωπίζει αυτό το σοβαρό πρόβλημα, να πάρει μέτρα. Το λέμε εδώ και χρόνια. Τι μπορεί να κάνει η Λευκωσία, η Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Χρήστο, στο πλαίσιο της νομιμότητας, για πάταξη αυτού του φαινομένου? Στο πλαίσιο της νομιμότητας, καταρχήν να εφαρμόσει την νομοθεσία. Η νομοθεσία, η υφιστάμενη νομοθεσία, προβλέπει την απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών. Δεύτερο, να προχωρήσει σε διακοπή των αιτήσεων για όσους αιτούνται πολιτικών άσυλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με την εξής λογική, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε χώρα μέλος είναι να υποδέχεται μέχρι 1% του πληθυσμού της, σε αναλογία. Στην Κύπρο έχουμε ξεπεράσει το 4% και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, σε 5 χρόνια το 10% του πληθυσμού της Κύπρου θα είναι αιτητές πολιτικού ασύλου. Καλά, υπάρχουν διεθνείς συνθήκες για αυτά τα πράγματα. Μέχρι να ξεκαθαρίσει ποιος είναι, ποιος δικαιούται άσυλο και ποιος δεν δικαιούται άσυλο, πρέπει να τους προστατεύσεις. Και αυτούς που δικαιούνται άσυλο, πάλι πρέπει να τους προστατεύσεις. Άρα το πρόβλημα είναι στην διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε, γιατί μιλήσαμε και το πρωί με τον Υπουργό Εσωτερικών, είναι στη διαδικασία να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι, ποιος δικαιούται διεθνούς προστασίας και ποιος όχι. Αν δικαιούται, μπορείς να τον διώξεις, μπορείς. Δεν με έχετε ακούσει μάλλον. Να το επαναλάβω. Ίσως να μην σας κατάλαβα. Πιθανόν. Πάμε. Λέω. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διακόψει την εξέταση αιτήσεων. Μπορεί να τη διακόψει, αυτό είναι το ερώτημα. Και σας απαντώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες μέλη έχει αναφέρει για υποδοχή μέχρι 1% του πληθυσμού. Στην Κύπρο έχουμε ξεπεράσει το 4% του πληθυσμού. Δεν μπορεί η Κύπρο να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο ζήτημα από μόνη της. Εκεί θα βασιστούμε για να το δικαιολογήσουμε. Και έχω αναφέρει και δύο ευρωπαϊκά παραδείγματα χωρών οι οποίες παίρνουν αυστηρά μέτρα. Για την Ουγγαρία, αν κάποιοι έλεγαν στην Κύπρο, πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις. Ποιες κυρώσεις? Καμία κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει για αυτό το θέμα. Τι αποδεικνύει λοιπόν αυτό? Ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης της κάθε χώρας πώς θα το διαχειριστεί. Βλέπουμε γειτονιές μας να ισλαμοποιούνται. Να αναφέρω το τελευταίο παράδειγμα της περασμένης Κυριακής στο κέντρο της Λευκωσίας. Διαδήλωση για το θέμα της Παλαιστίνης, στην οποία παρευρέθηκαν και κόμματα όμως, κυρίως το κόμμα της Αριστεράς και τα Αλλάχ Αχμπάρ. Το να στηρίζουμε την Ισλαμική τρομοκρατία θεωρείται ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί, θεωρείται ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί? Γιατί είναι στήριξη της Ισλαμικής τρομοκρατίας αυτό το οποίο έγινε. Με χώρα την οποία προσπαθεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αναπτύξει σχέσεις, να αναπτύξει δεσμούς, συμμαχίες, που είναι η μόνη δημοκρατία στην περιοχή. Μάλιστα. Βλέπουμε πολιτικές δυνάμεις να συμμαχούν με αυτούς οι οποίοι υπερασπίζονται οργανώσεις οι οποίες συνεργάζονται στενά με την τουρκική κυβέρνηση. Και να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Και να ολοκληρώσουμε. Ναι. Που αφορά το λίγο θέμα. Η συγκεκριμένη Παλαιστινιακή οργάνωση, η οποία ελέγχει τη λωρίδα της Γάζας, οι πλήστοι αξιωματούχοι της κατέχουν τουρκικά διαβατήρια. Δεν είναι φαντασίες του Ελλάδου. Είναι αυτά τα οποία γνωρίζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Κάποιοι στην Κύπρο επιμένουν να εφαρμόζουν πολιτικές περασμένων δεκαετιών. Αυτές οι πολιτικές που δεν μας επέτρεψαν να έχουμε τις σωστές συμμαχίες μέχρι σήμερα. Και εμποδίζουν την οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να μπορέσει η Κυπριακή Δημοκρατία να αποκτήσει στην ευρύτερη περιοχή συμμάχους, ισχυρούς συμμάχους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μας βοηθήσει ο σκηνοθέτης που πάμε. Πάμε στο Προεδρικό, μετά πάμε το... στο Προεδρικό. Ναι, να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αριθμό...